Ορισμός του Χριστιάν Αμπρός, βιβλίο τρίτο, όπου οι Άγιοι δεν τολμούν να κοιτάξουν, μέρος Α, εκδόσεις Nightly, συγγραφέας Ανδρέας Μιχαηλίδης, εικονογράφηση Βάλια Καπάδρα. Από τα 1877 μέχρι το 1887, ο Ελληνοϊρλανδός Λευκάδιος Χέρν βρισκόταν στη Νέα Ορλεάνη και στο συγγραφικό του έργο εκείνης της περίοδου οφείλει η πόλη της Σελήνης στο επικίνδυνο ειδονικό της Δέλεα. Τον συναντάμε στα 1883 και περπατάμε δίπλα του στους βρώμικους μαγευτικούς δρόμους όπου έχει καταφέρει να βρει τη θέση του, έστω προσωρινά. Από τον φόνο μιας φημισμένης μαντάμ, στα οργιαστικά τελετουργικά του Μπαγιού Σεν Τζον, από τη γυραιά Μαρή Λαβό, βασίλισσα του Βουντού, στη διάδοχό της. Περιδιαβαίνουμε μαζί του τα μήκη και τα πλάτη της πόλης, μέχρι να συναντήσει τον Κριστιάν Αμπρός, το πιο ευγενές της τέρας, και να εκπληρώσει μια προφητεία στην οποία είχε πάψει να πιστεύει.